Και νεοφυτού μπορεί να μας ενημερώσει αν θέλετε και για το πώς ήταν αυτές οι ώρες από χθες μέχρι σήμερα τώρα που μιλάμε 8 παρά 25 για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την οικογένειά του, γιατί περίμενα να γίνει κάτι. Κυρία Νεοφυτού μου, καλημέρα. Τώρα μας ακούτε? Καλημέρα. Ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει από τον ήχο, σωστά? Ναι, σας ακούω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλά. Κυρία Νεοφυτού μου, καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και σήμερα εδώ μαζί μας στον Α. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πείτε εσείς, περιμένετε να αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, η νομική υπηρεσία. Εκεί είναι το μπαλάκι, εκεί είναι η απόφαση. Το περιμένατε να γίνει χθες αυτό? Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Ναι. Με βάση τα 53 σας είχα αναφέρει και χθες του Συντάγματος, ο πρόεδρος επιθυμεί να δώσει προεδρική χάρη. Θα πρέπει βέβαια, με βάση το Σύνταγμα, να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα. Μάλιστα. Αναμέναμε χθες να είχε δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα. Κάτι που αναμένουμε και σήμερα ότι θα γίνει. Ναι. Πώς ήταν αυτές οι ώρες αναμονής και για τον απελάτη σας βεβαίως, αλλά και για τα συγγενικά του πρόσωπα? Δεν ξέρω αν μιλήσατε καθόλου χθες μαζί τους. Είχα επισκεφτεί τον κύριο Χρυσανθόν. Είχε ενημερωθεί σε σχέση με την προεδρική χάρη. Ένιωσε να αναποφύγεται. Ξυνάπνευσε. Πήρε μια βαθιά αναπνοή, να αγγίξει την καρδία του. Λέει ευχαριστώ. Δεν έχει ενημερωθεί για το ότι δεν έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα μέχρι τώρα. Φαντάζομαι ότι έχει αντιληφθεί, διότι παραμένει ακόμη στα κρατητήρια εδώ, στην κεντρική αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Άρα, παραμένει στα κρατητήρια 82 χρονών, έχει και άλλους εκεί, είναι μόνος του. Πώς είναι η κατάσταση εκεί που μένει ο κύριος Χρυσανθός, αφού είπατε το όνομά του? Υπάρχει ακόμη ένα ανάτομο. Δεν υπάρχει αυλή για να μπορέσει να δει λίγο φως, να προαυληθεί κτλ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί εκεί να τον έχουν σε καλή κατάσταση και σε σχέση με την ψυχολογία του. Είναι όλοι συνεργάσιμοι, δεν υπάρχει κανέναν παράπονο. Κυρία Νεοφύτου, οποιοδήποτε τώρα, επειδή ξέρετε, έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο καθένας έχει γνώμη και άποψη, ο καθένας λέει το κοντό του, το μακρύ του και γενικότερα τέλος πάντων, μπορεί να. Και στο όνομα της ελευθερίας, ξέρετε, ο κάθε ανώνυμος, επώνυμος γράφει ό,τι θέλει. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έπρεπε να οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση, κυρία Νεοφύτου? Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση ήταν υπόθεση για την οποία θα έπρεπε να είναι ασφαλή η ποινή φυλάκιση. Ένεκα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και γεγονότων και προσωπικών συνθηκών του παραβάτη ή του κύριου Χρύσανθου. Είχα αναφέρει και χθες και είχα συγκρίνει αυτή την υπόθεση με την υπόθεση Άγγελος Ιωσήφ του 2012. Ναι. Όπου εκεί πάλι είχαμε έναν παππούν, 74-76 ετών, ο οποίος στο δεύτερο ετήσιο μνημόσυνον της εγγονής του αποφασίζει να οδηγήσει να πάει σπίτι του, να πάρει πυροβόλον όπλο, να οδηγήσει επί 40 λεπτά περίπου και να μεταφερθεί σε άλλη επαρχία και να πυροβολήσει τον δράστη, ο οποίος είχε προκαλέσει το θανατηφόρο δυστύχημα από το οποίο αποβίωσε η εγγονή του. Μάλιστα. Το κακουργιοδηγείο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 2,5 έτη. Ο κύριος Χατζηχαμπής άμεσης φυλάκισης. Ο τότε εφέτης κύριος Χατζηχαμπής διαφώνησε με το γεγονός του ότι δεν ανεστάλλει η ποινή φυλάκισης και είχε πει ότι ήταν ιδιάζουσα αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις τρίτης ηλικίας που παίρνουν πυροβολά όπλα. Ήταν μια ιδιάζουσα περίπτωση. Πόσο μάλλον η δική μας περίπτωση, όπου δεν υπήρχε ο προσχεδιασμός, στην Άγγελος Ιωσήφ, ο δράστης πήγε σπίτι του, πήρε το πυροβόλο, οδηγήσε 40 λεπτά, είχε χρόνο να σκεφτεί, να αναλογιστεί τις πράξεις του. Στη δική μας περίπτωση ήταν όλα στιγμιαία. Μάλιστα. Και έχουμε έναν 82χρονο παππού, ο οποίος έχει κολπική μαρμαριγή, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, προβλήματα κινητικότητας, θα μπορούσε
να ασκήσει τη διακριτική εντοχέρα των κακουριωτικών Λεμεσού και να αναστείλει αυτήν την ποινή φυλάκιση. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα δίνονταν λάθος μηνύματα. Mm-hmm. Η άμεση ποινή φυλάκιση από την ποινή φυλάκιση με αναστολή δεν διαφέρει σε τίποτα εκτός από το που εχθεί την ποινή φυλάκιση κατηγορούμενος. Στη δική μας περιστασία θα ήταν έξω. Με τη γιαγιά, με τη γυναίκα του, με τα αδερφέ του. Και με μια ποινή φυλάκιση, δηλαδή 2,5 χρόνια. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα. Δεν δόθηκε αυτό το ποινή φυλάκισης 2,5 χρόνια με αναστολή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν είμαστε των νομικών. Αναστολή είναι, η διαφορά είναι το που εκτίσεις την ποινή σου. Ναι, ναι, ο τόπος. Ναι, ναι. Βάσει της ιδιάζουσας, όπως λέτε και με σημειώνετε εσείς, της ιδιάζουσας αυτής περίπτωσης. Εμείς θα περιμένουμε και σήμερα, κυρία Νεοφύτου. Και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδεχομένως να πρέπει να μιλήσουμε. Να, επίσης, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω. Γεια σας, γεια σας.